Να εμείς στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Έχει λάβει πλέον μια άλλη, ακόμη πιο βαριά διάσταση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε καθηγητά. Βλέπουμε αυτές τις φρικτές εικόνες, αρχικά στην Μπούκα, σήμερα το είδαμε μετά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΗ και στην Ποροντιάνκα και δεν ξέρω τι άλλο θα αποκαλυφθεί. Και την ίδια στιγμή οι Ρώσοι λένε ότι όλο αυτό είναι σκηνοθετημένο. Εσείς που τα παρακολουθείτε στενά, χρόνια τώρα, τι έχετε καταλάβει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη η διεθνή κοινότητα είναι σοκαρισμένη τις τελευταίες ημέρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας πόλεμος σημαίνει μεγάλη καταστροφή, πολύ πόνο. Αλλά εδώ μιλάμε για εγκλήματα πολέμου. Είναι ξεκάθαρο, έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη κείμενα του διεθνούς δικαίου, συμβάσεις Όπω οι τέσσερι συμβάσει τη Γενέβη του 1949, τα δύο συμπληρωματικά πρωτόκολλα του 1977, αρχέ διακρίσεω εμπολέμων αμάχων, προστασία των αμάχων, μη κατάχρηση μέσων, αναλογικότητα των μέσων. Όλα αυτά έχουν παραβιαστεί αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Το πρόβλημα είναι αυτοί που έκαναν τα εγκλήματα πώ θα προσαρθούν ενώπιον τη διεθνού δικαιοσύνη διότι βεβαίω έχει κάνει άλματα η διεθνή κοινότητα μετά το 1945, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζαμε ότι δεν θα τα ξαναδούμε αυτά τα εγκλήματα. Να όμω που βρισκόμαστε ενώπιν μια καταστάσεω η οποία μα ξεπερνά Και εδώ ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν. Έχουμε... Πώς Πώ μπορεί δηλαδή ε, να καταδικαστεί ε, ο πρόεδρο Πούτιν για εγκλήματα πολέμου, πρακτικά. Ναι. Υπάρχει καταρχήν το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο όπου πολύ απλά θα μπορούσε να προσαχθεί οποιοδήποτε έχει κάνει έγκλημα, αρκεί η χώρα του να έχει κυρώσει το καταστατικό, όπως έχουν κάνει 123 χώρες, ή να έχει διαπραχθεί το αδίκημα, το έγκλημα στο έδαφος της. Δυστυχώς, ούτε η Ρωσία, ούτε η Οκρανία, όπως και άλλα κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Λιβύη, το Ιράκ, είναι μια πλειάδα κρατών που δεν έχει υπογράψει άρα το προστατικό, άρα εκεί δεν γίνεται. Θα μπορούσε να γίνει μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να γίνει ένα ad hoc δικαστήριο, όπω είχαμε στην πρώην Γκουγκοσλαβία ή κάτω στην Ρουάντα. Εν τούτου, ούτε αυτό είναι εφικτό διότι υπάρχει το βέτο που σίγουρα θα θέσει η Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα, αποκλείουμε αυτή τη ενδεχομένω να υπάρχει ένα παράθυρο, και ξέρω ότι οι συνάδελφοι το αναζητούν το τελευταίο διήμερο, να δούμε επειδή έχουμε παραβίαση των άρθρων 3 και 4 τη Ευρωπαϊκή Συμβάσεω Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά και από εκεί έχει αποχωρήσει η Ρωσία, από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Mm. Την έχουν απομακρύνει, μάλλον, και μετά είπε ότι αποχωρεί οικειοθελώ. Άρα και από εκεί βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Μόνο εάν συνεργαστεί η Ρωσία κάποια στιγμή ή στο μέλλον και θέλει, όπω έκανε η τότε η Ιουκοσλαβία, να δώσει τον Μιλόσεβιτ, τότε τώρα κάτω από την πολιτική στρατηγική. Αυτό γεσία, ανατροπή του, του, του καθεστώτο. Λοιπόν. Σαφώς. Ε, διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μια, η εξέβρεση δια, μια νομική φόρμουλα που θα τον καθίσει σε κάποιο σκάφο. Και αυτό ακούμε. Εγώ ακούω τα δύο μέρε τώρα του Βρετανού και άλλου να λένε ότι θα πάμε στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Δεν υπάρχει δυστυχώ. Αυτή η διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιου ανθρώπου να λογοδοτήσουν. Και δεν είναι απαραίτητο την ένοχη να μπορεί να είναι και αθώοι. Να δούμε, θα πει το δικαστήριο. Αλλά πρέπει να προσαχθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα τρομερά. Έτσι. Τα οποία για ποιο λόγο να έχουν συμβεί. Γιατί να συμφέρει τη Ρωσία λοιπόν, να σας το πω αλλιώς, να ναι. εκπέμπονται αυτές οι εικόνες διεθνώς και να εισπράττει και αυτή την κατακραυγή. Και δεν ξέρουμε τι θα δούμε και αλλού. Στη Μαριούπολη για παράδειγμα, Ακριβώς. στο Χάρκοβο, δύο περιοχές οι οποίες φυροκοπούνται ανελέητα από την πρώτη μέρα έχετε απόλυτα δίκιο. Το Ιζούμ, το Χάκοβο, το Σούμι είναι πόλει που ουσιαστικά είναι ισοπεδωμένε. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα μέσα. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ πού αποβλέπουν οι Ρώσοι. Εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικό. Καταρχήν, βλέπω ότι υιοθετούν τη γραμμή ότι όλα είναι ψέματα. Δεν αφήνουν ένα παράθυρο να το έχει κάνει π.χ. κάποια παραστατική οργάνωση, η ομάδα Βάγκνερ ή κάποια άλλα από τι παραστατικέ οργανώσει. Οπότε εκεί να μην πάρει εντό αγωγικών την ευθύνη ή τη ρετσινιά ο ρωσικό στρατό. Να πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Λέει, όχι, όλα είναι συνοθετημένα. Ενδεχομένω να δηλαδή, θέλει να τρομάξει τους κατοίκους του κατοίκου του Ντομπά, το οποίο θέλει να καταλάβει, είναι εκπεφρασμένο πλέον στόχο, και να του κάνει να μην αμυνθούν, διότι θα υποστούν αυτά τα οποία είπα στην Αυτή είναι, είναι η επόμενη Μπορεί... κίνηση των Ρώσων τώρα. Ναι. Τον Φαίνεται, τον Φαίνεται ότι το προσεχέ διάστημα θα έχουμε κίνηση και όχι μόνο προ τον Ντομπά, θα έχουμε πιθανότητα και προ δισμά. Ε, θέλουν οπωσδήποτε να φτάσουν στην Οδυσσό. Δεν ξέρουμε αν έχουν τι δυνάμει, αλλά ε, αυτή τη στιγμή είναι στη στόχευσή του πάντα βάσει πληροφοριών. Δεν ξέρουμε τον αντικειμενικό mm. σκοπό, αλλά μπορεί να είναι το ψυχολογικό. Μπορεί να είναι για λόγου εκδίκηση. Δηλαδή, επειδή προ, ε, προευλήθη ισχυρά άμυ, άμυνα σε αυτό το σημείο, να θέλουν να εκδικηθούν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν μεθυσμένοι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Που αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να κάνουν κάποια δική μα. Κύριε Παφιλωράτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Όλο ο κόσμο ρωτάει πότε θα τελειώσει αυτό ο πόλεμο. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα από το οποίο να μπορούμε να πιαστούμε και να κάνουμε μια εκτίμηση. Κοιτάξτε, ε, δυστυχώ αυτά τα τελευταία γεγονότα νομίζω να αρκοθετούν τι όποιε διαπραγματεύσει. Είδατε και ο πρόεδρο Ζελένσκι και είπε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο Πούτιν. Η Δύση είναι έξαλλη. Δεν ξέρουμε ακόμα του αντικειμενικού στόχου. Προημερών, ο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών είπε ότι βλέπει πω η Ρωσία θέλει να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιο είναι ο άνσκα αυτή τη στιγμή τη Ρωσία. Είναι να καταλάβει όλη την Ουκρανία, να καταλάβει το νότιο τμήμα να την καταστήσει στο κράτο, να περιοριστεί στον Ντομπά. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δυστυχώ. Άρα, σύμφωνα με του Αμερικανού και τον Ντερμπάσκα, τον ο Ρώσο Λιγάρχη, θα κρατήσει ο πόλεμο. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και θα έχουμε δυστυχώ φοβούμε και άλλε τέτοιε εικόνε. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπασλωράτα, για μία ακόμη φορά.